Και επειδή αυτό κάποιοι το συνδέουν και με το Βαρουφάκι, και επειδή και εσείς αναφερθήκατε στο Βαρουφάκι, ότι στις 25 Ιουνίου διαπιστώσατε ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του έναντι των εταίρων, θέλω να σας ρωτήσω γιατί το διαπιστώσατε με τέτοια καθυστέρηση. Εκτός και αν το ξέρατε νωρίτερα, το έχετε συνειδητοποιήσει νωρίτερα και απλώς κάνατε επικοινωνιακή διαχείριση μιας λαθεμένης επιλογής. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε, να πω ότι θα ζητήσω από όλους να τηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να μείνουμε πιστοί στο ρολόι, να μην υπερβαίνουμε το χρόνο. Έτσι κι αλλιώς θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Να μείνουμε πιστοί λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερο στο χρόνο. Κύριε Τσίπρα, παρακαλώ. Κύριε Αδρέμη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτή τη μάχη, τη μάχη με ασύμμετρες δυνάμεις στο εξωτερικό, υπήρξαν και επιλογές που έδωσαν μια δυναμική στην αρχή, στη διαπραγμάτευση, και τόνωσαν και το ηθικό του ελληνικού λαού και δημιούργησαν και μια δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας θυμίζω τις διαδηλώσεις με τις ελληνικές σημαίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην πορεία όμως υπήρξαν και υπερβολές, υπήρξαν και λάθη. Τα λάθη αυτά διορθώθηκαν όμως και την κρίσιμη στιγμή πήραμε απόφαση να βάλουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού πάνω από το πραγματικό συμφέρον. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Τσίπρα. Ο λόγος τον